Αυτές τις μέρες κάθε πολιτική δύναμη, κάθε κόμμα εξέθεσε τις θέσεις, τις απόψεις, τοποθετήθηκε απέναντι στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον Εύρο και σε άλλα προβλήματα. Επομένως και σήμερα, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες, για 3 ή για 4 λεπτά μπορούσε κάθε κόμμα και μπορεί να τοποθετηθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στον Εύρο μέσα στα πλαίσια ενός εξελισσόμενου σχεδίου της τουρκικής αστικής τάξης, του τουρκικού κράτους, που δεν περιορίζεται στον Εύρο. Οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης έχουν έντονα στοιχεία αντιφατικότητας και δεν έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή η στήρα, η άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ επισκίασε το βασικό κατά τη γνώμη μας πρόβλημα. Και το βασικό πρόβλημα είναι η τουρκική αμφισβήτηση του πρωτοκόλλου του 1926 και συνεπώς και της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτή είναι η ουσία της τοποθέτησης του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και νομίζω ότι αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό και υπήρξε εφησυχασμός και υποβάθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης και ιδιαίτερα δεν έχει καμία βάση η χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σε τηλεοπτικό σταθμό. Γιατί δεν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο που να χρήζει τέτοια συζήτηση, δεν τεκμηριώνεται από πουθενά. Γιατί εάν υπήρχε αυτή η εκδοχή ως βάσιμη, δεν θα συζητούσαμε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Η γνώμη μας είναι ότι υπάρχει τουρκική κλιμάκωση της επιθετικότητας σε πολλά μέτωπα. Ένα μέτωπο είναι ο Εύρος. Οι θέσεις που εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Ακάρ, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Γιατί τι κάνουν? Νομιμοποιούν επί της ουσίας τις υπερπτήσεις. Νομιμοποιούν τις γκρίζες ζώνες. Οι δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου επί της ουσίας συνιστούν απειλή. Απειλή που λέει ότι επόμενη περίοδο θα εξελιχθούν διάφορα σενάρια με τους πρόσφυγες είτε στα νησιά είτε στη Θράκη και στον Εύρο. Είναι πολύ σοβαρές οι εξελίξεις στη Λιβύη. Για παράδειγμα, η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στη λιβική κυβέρνηση, αυτή τη δοτή του Σάρατς, και στην κρατική επιχείρηση πετρελαίου της Τουρκίας για συνεκμετάλλευση ολόκληρων θαλάσσιων ζωνών στη βάση αυτού του συμφώνου ανάμεσα στις δύο χώρες, γεννάει πολλά προβλήματα και αν θέλετε επιταχύνει την παρέμβαση τουρκικού ερευνητικού πλοίου ή πλοίων νοτίως της Κρήτης. Επομένως, είναι ανάγκη να ανησυχούμε και να ενημερώνουμε τους εργαζόμενους, τον ελληνικό λαό, τεκμηριωμένα με τις θέσεις μας. Αυτό κάνει το ΚΚΕ όλη αυτή την περίοδο. Για να τελειώσω. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην ανάλυση της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Και το κενό αυτό αφορά τις γενικότερες αντιθέσεις στην περιοχή μας. Ή θα έλεγα τις γενικότερες αντιθέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και την Κίνα, αντιθέσεις και υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, έτσι όπως τους κατονομάζει το ΚΚΕ, που αποτυπώνονται στην περιοχή μας και επιδρούν στις εξελίξεις και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και έχουμε τονίσει. Τονίζουμε και σήμερα. Τελειώνω, κύριε Γιουλέκα. Ότι όσο θα βαθαίνει
η εμπλοκή της Ελλάδας μέσα στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και θα συμμετέχει στην υλοποίηση των επικίνδυνων σχεδίων αυτών που εσείς λέτε συμμάχων και εμείς αντιπάλων, δηλαδή Αμερικανοί, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο θα μπλέκει η χώρα πιο βαθιά στα παιχνίδια των ανταγωνισμών και θα οξύνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συναντιόνται ισχυρά γεωστρατηγικά συμφέροντα, ανταγωνίζονται οι αστικές τάξεις, την πληρώνει και θα την πληρώσει ο λαός. Συνεπώς, θέτουμε ένα πλαίσιο θέσεων. Πρώτα απ' όλα, τελειώνω. Να παρακαλέσω, τελειώνω, να ένα δευτερόλεπτο. Καμιά αλλαγή των συνόρων και καμιά συζήτηση για συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Άμεση απεμπλοκή και της Ελλάδας και ακύρωση των αποφάσεων περί συμμετοχής ελληνικού στρατού σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Και αυτό το πλαίσιο θέτουμε για συζήτηση στο λαό μας. Σας ευχαριστώ.